Αλλά έχουμε στην παρέα μας εδώ και άλλον έναν καλό φίλο και αγαπημένο, από τα Καλάβρητα κι αυτός, τον Μπάμπη τον Γιαννόπουλο. Μπάμπη, λοιπόν, πάμε για να τραγουδήσουμε κάτι πολύ ξεχωριστό. Καμιά φορά ήμουν πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ. Μπάμπης ο Γιαννόπουλος στο κλαρίνο και στο τραγούδι και ο Θοδωρής ο Γιαννόπουλος, ο γιος του, στο λαγούτο. Και εσύ κατάγεσαι από τα Καλάβρητα, από την περιοχή την ευρύτερη. Ποιο είναι το χωριό σου? Την περιοχή Αρουανίας, το χωριό μου είναι Κερασιά ή Κερέσοβα παλιότερα, δίπλα από το μεγαλοχώρι που λέγεται Λιβάρτζη. Εκεί κοντά λοιπόν και τα Τρυπόταμα, τρία ποτάμια αλλά και τρεις νομία, από όσο ξέρω. Και τρεις νομία Ηλίας, Αχαΐας, Αρκαδίας. Μάλιστα. Και εδώ λοιπόν έρχονται να συγκλίνουν και οι μουσικές και τα τραγούδια. Πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα τραγούδια, τα διπλά και οι χοροί που έχουν Καλαματιανό και Συρτό. Τσάμικο, Καλαματιανό. Ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό έτσι της περιοχής σας αυτό. Ναι, τα χορεύουν οι Μερακλείδες πιο πολύ αυτά, τα τραγούδια. Από τα πανηγύρια τι γίνεται, πώς ήταν τα πράγματα, πώς είναι τα σήμερα? Πανηγύρια, εγώ τα θυμήθηκα σε πάρα πολύ καλή έτσι μορφή. Τελείωνα με την εκκλησία, βγαίναμε από την εκκλησία και περιμέναμε αραδιασμένοι να βγει ο παπάς. Να βάλουμε πρώτα να ξεκινήσει ο παπάς για να ξεκινήσει το πανηγύρι. Μέχρι τη μία η ώρα χορεύανε οι γέροντες, οι γιαγιούλες, οι φρεσκοπαντρεμένοι μέχρι τη μία η ώρα. Μετά φεύγαμε, πηγαίναμε στα σπίτια μας να φάμε. Mm. Παίρναμε και όλους τους καλεσμένους που είχαν έρθει από τα γύρω χωριά, χωρίς να τους ξέρουμε, mm-hmm. τους μοιράζαμε στα σπίτια και πηγαίναμε και τρώγαμε στα σπίτια. Το απόγευμα βγαίναμε πάλι στο χορό, μέχρι που να σουρπώσει, γιατί εκεί δεν υπήρχε ρεύμα. Mm.
τότε. Μόλις νύχτωνε δεν έβλεπε ένας τον άλλον. Μάλιστα. Μετά γινόταν οικογενειακό το πανηγύρι μας. Γινόμαστε μπουλούκια και πηγαίναμε σπίτι σε σπίτι. Κυρίως πηγαίναμε στα σπίτια που είχαν εορταζόμενο. Και στον δρόμο που πηγαίναμε, λέγαμε πατινάδες, δεν πηγαίναμε στα βουβά. Φέξε μου φεγγαράκι μου να πάω στην αγάπη μου, φέξε ψηλά και χαμηλά, γιατί έχει λάσπες και νερά. Την πραγματικότητα τραγουδάγαμε. Μάλιστα. Είχε λάσπες και νερά. Και πολλά από αυτά τα τραγούδια, Μπάμπη, τα έχει καταγράψει και σε κάποιες από τις δισκογραφικές σου δουλειές. Η πρώτη θα κάνω τ' άστρα να ραγούν και παλιοί μου χρόνοι και καιροί. Χρόνια μου περασμένα, έτσι. Και βέβαια στα βήματά σου συνεχίζει και σένα ο γιος σου εδώ, ο Θοδωρής, άλλος εξαιρετικός μουσικός. Πήγα να τον βάλω στο κλαρίνο, αλλά δεν ήθελε, το άρεσε πιο πολύ. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι οι Καλαβριτινοί πάτε σόι το Βασίλειο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα, δεν ξέρω αν το έχει το νερό, τι γίνεται.